πάντοτε μιλούσε στην ψυχή του Έλληνα. Αλλά και η ψυχή του Έλληνα μιλά μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του. Μελετώντας τη μουσική παράδοση του τόπου μας, είναι εύκολο να διαπιστώσουμε πόσο άρρηκτα συνδέεται η ιστορία του ελληνικού λαού με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, καταθέτουμε το δικό μας μουσικό αφιέρωμα ως ελάχιστο φόρο τιμής στον αγώνα των προγόνων μας για την ελευθερία. Τα τραγούδια που θα ακουστούν αποτελούν ένα μικρό μόνο δείγμα μιας ανεξάντλητης παράδοσης που δημιουργήθηκε για να εκφράσει τους πόθους και τον πόνο ενός λαού που δεν έπρεπε όμως ποτέ να ελπίζει και να αγωνίζεται. Ενός λαού που ακόμα και όταν όλα θα είναι εναντίον του, θα βρει τη δύναμη να αντισταθεί. Και ενώ όλα μοιάζουν να έχουν νεκρωθεί, η πείνα, ο φόβος και ο πόνος δεν θα σβήσουν τον πόθο της ελευθερίας στην ψυχή των αγωνιστών. Σε τούτο τον σκλαβωμένο τόπο που μοιάζει με νεκροταφείο, μέσα στην νεκρική σιγή, οι ζωντανοί νεκροί, απλοί άνθρωποι, ξεπερνώντας κάθε φόβο και εμπόδιο, θα αναδειχθούν σε ήρωες και διαχρονικά σύμβολα του ανθρώπινου πόθου για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Οδηγούνται ηθελημένα και συνειδητά στην θυσία, προκειμένου να κατακτήσουν την εσωτερική ελευθερία τους. Έτσι, αν και πολιορκημένοι, θα παραμείνουν για πάντα ελεύθεροι. Άκρα του ταφού σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλιπούλη παίρνει σπυρί. Στον κάμπο βασιλεύει, λαλιπούλη παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Thank you.
Καλησπέρα σας. Η Βόρεια Πιερία είναι μια εδαφική περιοχή της Μακεδονίας μας με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Εδώ ανακαλύφθηκαν οι εκατομμύριων ετών τιτανοχελώνες του Μακρυγιάλου, καθώς και ο νεολιθικός οικισμός των Παλιαμπέλων. Εδώ, στην Πίδνα, το 168 π.Χ. διεξήχθη η ομώνυμη μάχη μεταξύ Μακεδόνων και Ρωμαίων, που είχε ως αποτέλεσμα την οριστική υποταγή της Ελλάδος στους Ρωμαίους. Από εδώ πέρασε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην πορεία του για τη διάδοση της χριστιανικής πίστεως. Εδώ, στον Κολυνδρό, όπου ήταν η έδρα της Επισκοπής Κύτρους, ο επίσκοπος Νικόλαος Λούσης το 1878 ύψωσε το λάβαρο της Επαναστάσεως. Μιας Επαναστάσεως η οποία, παρότι δεν είχε τα ποθούμενα αποτελέσματα, συνέβαλε καθοριστικά στην αναθεώρηση της καταστροφικής για την Ελλάδα συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Εδώ, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Λιμπάνοβου, του σημερινού Αιγινίου, σε μια λαμπρή τελετή, στην οποία μάλιστα είχε παραστεί και ο ανώτατος άρχον της χώρας, βασιλεύς Κωνσταντίνος, πραγματοποιήθηκε το 1916 η Ένωση των Ελληνικών Σιδηροδρόμων με τους Ευρωπαϊκούς. Εδώ λοιπόν, στη Βόρεια Πιερία, που είναι και τα εδαφικά όρια του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού, εκτός από τα προαναφερθέντα, παρουσιάζεται στις μέρες μας μια αξιόλογη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Πίδνας Κολυνδρού, διαθέτει 3 φιλαρμονικές, 3 χοροδίες και μία μουσική σχολή. Με τη σύμπραξη αυτών των καλλιτεχνικών δομών του Δήμου και προκειμένου να τιμηθεί η φετινή επέτειος των 200 ετών από την ηρωική επανάσταση του 1821, δημιουργήθηκε αυτή η μουσική παρουσίαση που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε. Αφού ευχαριστήσω και συγχαρώ όσους συνέβαλαν στην δημιουργία της, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, εξαιρετικής αυτής παρουσιάσεως, σας εύχομαι καλή θέαση. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, οι Έλληνες δεν πάβουν να υπερασπίζονται το δίκαιο και να πολεμούν το άδικο από όπου κι αν αυτό προέρχεται. Στίχοι που θα μπορούσαν να γραφούν για τον αγώνα του 21 δεν έπαψαν ποτέ να γράφονται έως και σήμερα, κάθε φορά που τα δικαιώματα του λαού μας παραβιάζονται. Στίχοι που μέσα τους ξεδιπλώνεται το πάθος ενός λαού μικρού που κρύβει ωστόσο αστήρευτη δύναμη στην ψυχή του. Ενός λαού που με τα μάτια στραμμένα στο ένδοξο παρελθόν διψά για δικαιοσύνη και που γνωρίζει όμως πως η τιμή, η ελευθερία και η δόξα είναι αγαθά που απαιτούν αγώνα και προσωπική θυσία. Thank you.
Το ηθικό ενός λαού σκλαβωμένου τονώνεται μέσα από ένα επαναστατικό κείμενο, μια προκήρυξη που μιλά στην καρδιά του. Καθώς ενώ αποτυπώνει τον πόνο και τον ψυχικό καματό του, παράλληλα διεγείρει την αγωνιστικότητά του. Οι σκλαβωμένοι Έλληνες δεν ορίζουν πλέον πατρίδα, γονείς, παιδιά. Μα δεν ταιριάζει αυτό στην ελληνική ψυχή που θα βροντοφωνάξει καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Τραγούδια που η λαϊκή μούσα δημιούργησε περιγράφοντας μεμονωμένα περιστατικά της ζωής των σκλαβωμένων, στην πορεία λειτουργούν ως κινητήριος μοχλός για την ψυχική ενδυνάμωσή τους. Τραγούδια που με τη μελωδία και το σκοπό τους αποτελούν τα καταλληλότερα μέσα για την εμψύχωση ενός λαού και τη διέγερση της εθνικής του συνείδησης. Ανεξάρτητα από την τοπική, χρονική και ιστορική τοποθέτησή τους, τα τραγούδια γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι του επαναστατικού αγώνα και σημείο αναφοράς για το ηρωικό ήθος και την αγωνιστικότητα. Thank you.
πατρίδας πάντοτε θα κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Έλληνα. Η πατρίδα είναι η μητέρα, μεγαλόψυχη και αξιοπρεπής, τόσο σε στιγμές δόξας, όσο και σε στιγμές πόνου. Η πατρίδα, που λαμβάνει σχεδόν θεϊκή υπόσταση, στέκεται ατάραχη στις δύσκολες στιγμές. Ο Έλληνας αγαπά και δοξάζει κάθε σπιθαμή της. Και είναι αυτή η αγάπη που οπλίζει την ψυχή του για να την υπερασπιστεί από κάθε απειλή που θα δεχθεί. Το μεγαλείο της πατρίδας συνάδει με το μεγαλείο της ψυχής των ανθρώπων που αυτή γεννά. Μητέρα, μητέρα, μητέρα μεγαλόψυχη, μητέρα μεγαλόψυχη, στον πόνο και στη δόξα.
Τους αγώνες των ηρώων μας γιορτάζουμε απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Και ο δεκαπεντασύλλαβος να πλώνει σαν κλιματαριά και να αγκαλιάζει ολάκερη τη χώρα, αποτελώντας το συνεκτικό κρίκο όλων των Ελλήνων. Είμαστε μια χώρα με ένδοξο παρελθόν, που μπορεί να μας διδάξει να χτίσουμε ένα εξίσου ένδοξο μέλλον. Αρκεί να μην ξεχνάμε την παράδοση και την ιστορία μας. Είναι τιμή και χρέος μας συνάμα να συνεχίσουμε επάξια τον αγώνα των προγόνων μας. Είναι χρέος μας την ελευθερία που μας κληροδότησαν με τη θυσία τους να τη σεβαστούμε και να εξασφαλίσουμε πως θα τη διαφυλάξουμε και εμείς με τη σειρά μας. Η ελευθερία δεν χαρίζεται. Η ελευθερία κατακτιέται καθημερινά μέσα από προσωπικό αγώνα και θυσία. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, μας ψιθυρίζει ο Ανδρέας Κάλβος. Αρετή και τόλμη χρειάζονται αν δεν θέλουμε να είμαστε σκλάβοι, αλλά κύριοι του εαυτού μας. Για να μην πάει χαμένος ο αγώνας και το αίμα που χύθηκε από εκείνους που πάλεψαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
Η ποίηση και η μουσική, η τέχνη γενικότερα, υπηρετούν τη μνήμη. Οι Έλληνες είμαστε λαός που στα τραγούδια του αποτυπώνει τα βιώματά του. Με αυτά κρατά ζωντανή τη μνήμη. Με τη μουσική και τον στίχο θυμάται και δεν ξεχνά. Και αυτός είναι ένας τρόπος όχι μόνο για να κρατήσει ζωντανές τις ρίζες του, αλλά και για να αποτίσει φόρο τιμής στους ήρωές του. Και εμείς, 200 χρόνια μετά, ταπεινοί μπροστά στο δικό τους ύψος, μα και περήφανοι, δίνουμε την υπόσχεση πως πάντα θα θυμόμαστε και ποτέ δεν θα λησμονήσουμε.